Ο στόχος της Volkswagen, όπως ανακοινώνει η ίδια η εταιρεία, είναι να επιτύχει τον τετραπλασιασμό των αυτοκινήτων που καταναλώνουν φυσικό αέριο έως το 2025. Αυτό σημαίνει ότι σε 6 χρόνια από τώρα η Volkswagen θέλει να βλέπει 1 εκατομμύριο οχήματα όπως το Polo TGI να κυκλοφορούν στους δρόμους της Γερμανίας. Αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση, ένα μεγάλο στοίχημα. Επειδή όμως αυτοκινητοβιομηχανίες όπως η Volkswagen σπανίως χάνουν τα στοιχήματα που βάζουν με τον εαυτό τους, καλό θα ήταν να εξετάσουμε πιο αναλυτικά το Polo TGI. Προσοχή, όχι GTI, TGI, το φυσικό αεριοθούμενο. Καταρχάς, για το ίδιο το Polo σχεδόν δεν χρειάζεται να υποθεί τίποτα. Αποτελεί εδώ και δεκαετίες το μέτρο σύγκρισης για τα υπόλοιπα μοντέλα της μικρής κατηγορίας. Ένα Polo για την πόλη είναι σχεδόν μονόδρομος για όσους αναζητούν έναν τετράτροχο καθημερινό συνοδοιπόρο. Στην τελευταία του εκδοχή δε, το Polo παραμένει μικρό, μεγαλώνοντας και εκπλήσοντας ευχάριστα τον ιδιοκτήτη του με την εργονομία, την αξιοποίηση των χώρων, αλλά και τις εντελώς αναπάντεχες επιδόσεις στην πιο δημοφιλή έκδοσή του, αυτή με τον τρικύλινδρο χιλιάρι κινητήρα των 90 ύπων. Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε με το Polo TGI και περί αυτού, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι του Traction, θα πρέπει να θυμάστε ένα αριθμητικό δεδομένο. Η κατανάλωση του νέου Volkswagen Polo TGI είναι μόλις 2,9 ευρώ ανά 100 χιλιόμετρα. Ναι, αυτή είναι η κατανάλωσή του. Ξανά για να το εμπεδώσουμε. 2,9 ευρώ ανά 100 χιλιόμετρα. Θέλετε να το θέσουμε και αλλιώς. Πηγαίνετε σε ένα πρατήριο καυσίμων που να διαθέτει φυσικό αέριο ή CNG. Χωρίς φόβο ή πάθος, ξεστομίστε τη φοβερή και τρομερή τη φράση ταμπού «Γέμισε το». Και σας γεμίζουν το Polo με φυσικό αέριο. Θα πληρώσετε 12,6 ευρώ και θα διανύσετε 430 χιλιόμετρα. Απίστευτα φθηνά, απείρως πιο οικολογικά από τα συμβατικά αυτοκίνητα. Μάλιστα, επειδή το προηγούμενο Polo TGI είχε σχετικά μικρότερη αυτονομία, η Volkswagen επενέβη. Προσέθεσε μια τρίτη φιάλη στις δύο του προκατόχου του, οπότε η συνολική χωρητικότητα του αυτοκινήτου ανέβηκε από τα 11,6 στα 14,2 κιλά καυσίμου. Εξυπακούεται βέβαια ότι οι τρεις μπουκάλες, όπως τις αποκαλούμε στην τετράτροχη αργό, είναι απόλυτα ασφαλείς τόσο ως προς την κατασκευή τους, όσο και ως προς την τοποθέτησή τους μέσα στο Polo TGI. Βεβαίως, εκτός από την τριπλέτα των δεξαμενών για το φυσικό αέριο, το Polo TGI είναι φωδιασμένο επίσης και με ένα συμβατικό πλην περιορισμένης χωρητικότητας μόλις 9 λίτρων ντεπόζιτο για αμόλυβδη βενζίνη. Γενικότερα, η χρήση του CNG, δηλαδή του Compressed Natural Gas, δηλαδή του πεπιεσμένου φυσικού αερίου, συμβάλλει δραστικά στη μείωση των εκπεμπόμενων ρήπων από τα τροχοφόρα. Το φυσικό αέριο επιβαρύνει την ατμόσφαιρα με 25% λιγότερο διοξίδιο του άνθρακα, δεν περιέχει μικροσωματίδια και άρα η καύση του είναι πολύ πιο καθαρή για τον κινητήρα και το περιβάλλον. Συνεπώς, φίλες και φίλοι τηλεθεατές, όλοι εμείς που εγκρίνουμε και επαυξάνουμε με ενθουσιασμό την κατάργηση της πλαστικής σακούλας στο σούπερ μάρκετ και του καλαμακίου για το φρέντο μας, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το φυσικό αέριο, ιδιαίτερα όταν προσφέρεται σαν εξέχον προσόν στο συνολικό πακέτο του Volkswagen Polo TGI. Το να αφήσει κάποιος να περάσει σαν συνηθισμένη μια τόσο σημαντική και ενδιαφέρουσα πρόταση για την καθημερινή αυτοκίνηση με φυσικό αέριο θα ήταν τι άλλο αφύσικο.